Στο Συμφωνία Σέγγεν θα έχουμε πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Αλλά το κλειδί θα ήταν αν αυτή η αλληλεγγύη που αρχίζει και δημιουργείται σε σχέση με τους πρόσφυγες επεκταθεί και στα οικονομικά ζητήματα. Νομίζω ότι η αλληλεγγύη αυτή τη στιγμή για τα οικονομικά ζητήματα της Ευρωζώνης δεν είναι δύσκολα να τα αποτυπώσει κανείς. Για παράδειγμα, οι βόρειες χώρες θα μπορούσαν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους. Για κάποιον οικονομολόγο είναι σχεδόν αδύνατο να πιστέψει ότι με τα επιτόκια που υπάρχουν στην Ολλανδία και στη Γερμανία δεν υπάρχουν επενδύσεις με θετική καθαρή παρούσα αξία, θετική αξία αυτή τη στιγμή. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα βοηθούσε τις χώρες του Νότου να αυξηθεί η ζήτηση, ιδιαίτερα που υπάρχουν χαμηλά επιτόκια αλλά δεν έχουν και δημοσιονομικό πρόβλημα. Δεύτερο παράδειγμα, θα μπορούσαν οι χώρες του Βορρά να αυξήσουν τους μισθούς και να μειώσουν το πλεόνασμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Αυτό και πάλι θα βοηθούσε την ανταγωνιστικότητα του Νότου και θα ήταν μια έμπρακτη εκδήλωση αλληλεγγύης. Όπως είχε πει ο Κέινς αμέσως μετά από τον πόλεμο, ότι τα συστήματα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, όπως είναι η Νομισματική Ένωση, απλώς δεν δουλεύουν αν η πίεση είναι μόνο στις χώρες που έχουν ελλείμματα να κάνουν την προσαρμογή και όχι στις χώρες που έχουν πλεονάσματα. Και ένα τρίτο παράδειγμα, ίσως πιο μεσοπρόθεσμο, θα ήταν για τις δημοσιονομικές μεταβιβάσεις. Η Νομισματική Ένωση της Ευρώπης είναι η μόνη νομισματική ένωση σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Γερμανία σε σχέση με τα Λέντερ, που δεν έχει έναν προϋπολογισμό μεγάλο που δουλεύει σαν αυτόματος σταθεροποιητής. Αλλά η αλληλεγγύη της Ευρώπης δεν πρέπει να είναι και μόνο σε σχέση ενδοευρωπαϊκά. Η Ευρώπη έχει και κάποιες υποχρεώσεις για τον υπόλοιπο κόσμο. Πριν από 2 εβδομάδες μας παρουσίασε ο Πιέρ Μοσκοβισί τις προβλέψεις της Κομισιόν για την Ευρωζώνη, που δεν ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξες, και μας είπε διάφορα πράγματα, για παράδειγμα ότι φταίει η χειρότερη οικονομική κατάσταση στην Κίνα. Δεν είναι πιστικό το επιχείρημα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιθέτως με τη Γερμανία, δεν είναι μια μικρή ανοιχτή οικονομία. Με ποια έννοια? Ό,τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική της επηρεάζει την οικονομία του υπόλοιπου κόσμου. Είναι μεγάλη οικονομία η Ευρώπη. Η Γερμανία ίσως θα μπορούσε, αν ήταν μόνη της, να διαφορεί για τις οικονομικές πολιτικές της τι επίπτωση θα είχαν στον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, ακούσαμε και το σημείο αυτό, κύριε.